Εκ μέρου του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και με βαθιά θλίψη αποχαιρετάμε απόψε το σπουδαίο σκηνοθέτη και ηθοποιό τον αγαπημένο μας σύντροφο Κώστα Καζάκο. Πάντα ο σύντροφος Κώστας ήταν εκεί, στο πλευρό της ΚΝΕ, με ένα γνήσιο, αυθεντικό και εγκάρδιο νιάξιμο. Αγαπούσε τη νεολαία. Δεν λυπόταν χρόνο για να συνομιλεί και να μοιράζεται τις πολύτιμες σκέψεις του με τον πιο μικρό ακόμα σύντροφο που οργανώθηκε πρόσφατα στην ΚΝΕ μέχρι και τον πιο μεγάλο. Με το ζεστό του χαμόγελο, τη στιβαρή του φωνή, εξιστορούσε σε εμά του νεότερου στιγμέ από τη θρηλυκή μεγάλη θεατρική του διαδρομή, αλλά και κουβέντε για το μέλλον, τονίζοντα πάντα ότι η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα για να ξημερώσουν καλύτερε μέρε, με το ΚΚΕ μπροστά στους αγώνες για το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το έργο του, πλούσιο και πάντα με το πλευρό των αδικημένων, είναι σήμερα το ίδιο παράδειγμα για τους νέους δημιουργούς. Παράδειγμα για το πώς το θέατρο μπορεί να γίνει ένα όπλο για την αφύπνιση συνειδήσεων, να σπέρνει το ζυζάνιο της αμφισβήτησης στο θεατή, να διεγείρει διαθέσεις για αγώνα και κοινωνική αλλαγή. Και αυτό ο σύντροφος ο Κώστας το γνώριζε καλά και το έκανε πράξη, πάντα πιστός στα ιδανικά και την προοπτική του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Θα θυμόμαστε πάντα τη μεγάλη του αγάπη και το συντροφικό ενδιαφέρον που έδειχνε για την αναβάθμιση του έργου της ΚΝΕ στον πολιτισμό. Δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθειά του στη δημιουργία του δίσκου «Η Φλογάτη Παντιέρα Πάντα Μπροστά», μια συλλογή με τραγούδια από τα χρόνια της ΚΝΕ στην παρανομία. Θα θυμόμαστε πάντα την ιδιαίτερη έγνοια του για τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ. Η τελευταία φορά που τα μέλη της θεατρικής ομάδας της οργάνωσής μας είχαν την τιμή και τη χαρά να συζητήσουν με τον σύντροφο Κώστα ήταν τον Ιούλιο του 2020. Τότε προετοίμαζαν την παράσταση παραμύθι χωρίς όνομα του Ιάκωβου Καμπανέλη, διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Πινελόπης Δέλτα, που αναβλήθηκε τελικά τότε λόγω της πανδημίας. Ο σύντροφος Κώστας Μοιράστηκε μαζί τους τις πολύτιμες σκέψεις του για τη θεατρική γραφή του Καμπανέλη, την αλληγορία που περιέχεται σε αυτή, αλλά και ευρύτερου προβληματισμούς πολύ διδακτικούς γύρω από το ρόλο της τέχνης. Δεν παρέλειψε τότε να τονίσει στα μέλη της θεατρικής ομάδας πως μια τέτοια ομάδα, ειδικά όταν είναι της ΚΝΕ, από αυτήν δεν πρέπει να απουσιάζουν ποτέ η όρεξη, το μεράκι, ο ενθουσιασμός, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Φέτο με παρακαταθήκη αυτές τις συμβουλές, η συγκεκριμένη παράσταση θα παρουσιαστεί στο 48ο Φεστιβάλ στην Αθήνα και δεν μπορούμε παρά να μην την αφιερώσουμε στη μνήμη και την τεράστια προσφορά του. Αυτήν την όρεξη για νέες παραστάσεις, τη συνεχή αναζήτηση, το πάθος για δημιουργία δεν το απόλυσε ποτέ ο ίδιος, δεν τα όλα αυτά ο ίδιος και προσπαθούσε να τα μεταλαμπαδεύσει στους νεότερους. Θα θυμόμαστε όλε τι φορέ που ο σύντροφο Κώστα επισκεπτόταν το στέκι πολιτισμού και νεανική δημιουργία τη ΚΝΕ στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει πρόβε με άλλου αξιόλογου ηθοποιού και πάντα με έργα εχμηρά και επίκαιρα, όπω το Πόλεμο και η Ειρήνη του Λέων Τολστόη, αλλά και για το πρόσφατο έργο Τα ματωμένα χώματα τη Διδό Σωτηρίου. Θα θυμόμαστε πάντα τη συνολική συμβολή του στο θεσμό του φεστιβάλ τη ΚΝΕ και του Οδηγητή για τον οποίο έδινε και ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια τον καλύτερό του εαυτό με τις προτάσεις του, με την παρουσία του και με τελευταία συμμετοχή του πέρσι στο 47ο Φεστιβάλ. Σύντροφε Κώστα, σήμερα βάζουμε ακόμη πιο ψηλά τον πύχη, ώστε η δουλειά της ΚΝΕ στον πολιτισμό, για την οποία τόσο νοιαζόσουν να μετρά συνεχώ νέα μεγάλα ποιοτικά βήματα. Θα σε αποχαιρετήσουμε όπως σου πρέπει, μέσα έσταση εκδηλώσεις εκδηλώσει του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή στην Αθήνα, αφιερώνοντάς σου την πρώτη μέρα στην πολύτιμη προσφορά και στο έργο σου. Δίνουμε υπόσχεση ότι και οι φετινές εκδηλώσεις του θα είναι κατάμεστες και πλημμυρισμένες από νέους και νέε όπως τόσο θα ήθελες. Από νέους και νέε που θα αισθάνονται παίρνοντα μέρος σε αυτές γεμάτοι, χρήσιμοι και περήφανοι όπως χαρακτηριστικά δήλωνε. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια, στη σύζυγό σου Τζένι Κόλια, τα παιδιά σου Κωνσταντίνο Αλέξανδρο, τις συντρόφισές μας Ηλέκτρα και Μάγια, καθώς και στα εγγόνια σου Τζένι και Ιάσονα. Ευχαριστούμε.